μπολ ρίχνουμε όλα τα υγρά υλικά μας, το ηλιέλαιο, το πετιμέζι, το κονιάκ, το χυμό πορτοκάλι, όπου μέσα στο χυμό μας θα διαλύσουμε την σόδα, επάνω όμως από τον μπολ γιατί θα φουσκώσει, και με το σύρμα ανακατεύουμε πολύ καλά να ενωθούν τα υγρά υλικά μας και να διαλυθεί και το πετιμέζι μας. Στην συνέχεια προσθέτουμε τα μυρωδικά μας, την κανέλα, το γαρίφαλο, το ξύσμα πορτοκάλι, μοσχοκάριδο και ανακατεύουμε. Τώρα αρχίζουμε να ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι μας. Ανακατεύοντας μέχρι να σχηματιστεί ένας σφιχτός χυλός. Τέλος, προσθέτουμε τις σταφίδες μας, όπου τις έχουμε αλευρώσει πρώτα. Ανακατεύουμε. Και το κέικ μας είναι έτοιμο να μπει σε ταψί λαδωμένο και αλευρωμένο, νούμερο 28. Ασφαλίζουμε όλη την επιφάνεια του κέικ μας με το σουσάμι. Σύνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 160 βαθμούς για 30 έως 35 λεπτά, ανάλογα το φούρνο μας. Μην φοβηθείτε σκασίματα που θα δημιουργηθούν στην επιφάνεια του κέικ, έτσι γίνεται. Αφήστε το μέσα στο δαψί να κρυώσει εντελώς και μετά κόψτε το σε κομμάτια. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πετιμέζι, ηλιέλαιο, φυσικό χυμό πορτοκάλι, κονιάκ, σόδα μαγειρικής, κανέλα τριμμένη, γαρίφαλο τριμμένο, μοσχοκάριδο, σουσάμι, φαρινά, σταφίδες μαύρες και ξύσμα πορτοκάλι. Αν σας αρέσουν οι συνταγές μου, στήριξε την προσπάθειά μου κάνοντας like στη συνταγή που σας ανέβασα, δωρεάν εγγραφή subscribe, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι κάθε καινούργια μου συνταγή και κοινοποίηση, ώστε να μάθουν και οι φίλοι σας αυτή την υπέροχη συνταγή.